είναι η στιγμή που οι Κρήτοι απεύχονταν. Το χτύπημα του Αγέλαδου με επίκεντρο την περιοχή 24 χιλιόμετρων βορειοδυτικά της Άρβης και σε εστιακό βάθος μόλις 10,4 χιλιόμετρων, τρομακτικό. 17 λεπτά μετά τις 9 τα Ρίχτερ χτυπούν με σφοδρότητα το νησί με τις εικόνες από διάφορα σημεία να είναι αποκαλυπτικές. Τρόμος και πανικός. Σε σούπερ μάρκετ τα εμπορεύματα σωριάζονται στο πάτωμα. Εργαζόμενοι έντρομοι τρέχουν, οι σαστισμένοι προσπαθούν να αντιληφθούν το μέγεθος και κυρίως τις επιπτώσεις του ισχυρού σεισμού. Δευτερόλεπτα τρόμου με το βουητό των Ρίχτερ και τη γη που σύεται να συνθέτουν ένα απόλυτο σκηνικό πανικού και φόβου για το τι συνέβη και τι θα ακολουθήσει. Εδώ καθόμαστε και κουνήθηκε η γης. Τώρα θέλω να ενημερωθώ για την περιοχή μου, να δω για τα παιδιά μου. Έντονος, κυρίως τα παιδιά τώρα αυτό κάνουμε, να παίρνουμε τηλέφωνο τα παιδιά, να δούμε στο σχολείο όλα καλά. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι όλα τα διεθνή σεισμογραφικά κέντρα έχουν δώσει πλέον μέγεθος 6 για το σεισμό αυτό. Νομίζω ότι είναι το ορθότερο και το τελικό. Σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου με επίκεντρο την περιοχή του Αργαλοχωρίου ακολουθεί πανικός. Άνθρωποι στους δρόμους με το φόβο να κυριαρχεί. Για περισσότερο από 3,5 μήνες η ευρύτερη περιοχή του Αργαλοχωρίου ζούσε στο χορό των Ρίχτερ μικρότερης έντασης και ο σημερινός μεγάλος σεισμός δεν ήρθε απροειδοποιητά. Η ανησυχία έντονη καθώς είχε ως επίκεντρο κατοικημένες περιοχές και όχι θαλάσσιο χώρο. Έχει φτάσει ταβάνι σε σχέση με το μέγεθος που μπορεί να δώσει. Πρέπει να περιμένουμε κάποιες ώρες ακόμα για να έχουμε άποψη επ' αυτού. Δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολύ δύσκολη ακουρουθία που εξελίχθηκε τους τελευταίους 4 μήνες στην περιοχή και πάντα πρέπει να μιλάμε με επιφύλαξη. Με το σκηνικό καταστροφής να αποκαλύπτεται στην ευρύτερη περιοχή του Αργαλοχωρίου, οι μετασεισμοί είναι αδιάκοποι, εκατοντάδες, με το μεγαλύτερο μέχρι το μεσημέρι να φτάνει τα 4,8 Ρίχτερ και οι μικρότεροι στην πλειοψηφία τους να ξεκινούν από 2 Ρίχτερ. Θα έχουμε μια εντονότατη μετασεισμική ακολουθία, η οποία μπορεί να μας δώσει και σεισμούς οι οποίοι μπορεί να ξεπερνάνε το 5. Όλοι εντάξει! Υπήρξε ένα διάστημα εκεί γύρω στις 12 το μεσημέρι που είχαμε ανά 2 λεπτά και έναν σεισμό, πάνω από 2 Ρίχτερ, ας πούμε. Ο εφιάλτης ενός μεγάλου σεισμού ζωντάνεψε με το νησί να βιώνει πλέον τις επιπτώσεις του και τη δύσκολη διαχείριση της επόμενης μέρας. Όλοι εντάξει!